Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή face to face ξεκινάει. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον νέο δήμαρχο Κηφισιάς, μιας Ερυθρέας και Εκάλης, τον κύριο Γιώργο Θωμάκο. Κύριε Θωμάκο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ. Στον πρώτο γύρο ήσασταν αρκετά πίσω εναντί του αντιπάλου του κύριου Χετάκη, αλλά παρόλα αυτά το παλέψατε και στην τελική ευθεία πήρατε τη νίκη. Πώς αισθάνεστε που ο αγώνας σας δικαιώθηκε ύστερα από αρκετά χρόνια παρουσία σας στα διοικητικά δρόμενα της πόλης? Το ποσοστό του πρώτου γύρου μας ικανοποιεί πολύ περισσότερο από το ποσοστό του δευτέρου. Γιατί το 26% για έναν γνήσια, πραγματικά ανεξάρτητο συνδυασμό, νεογέννητο συνδυασμό, με καμία εξάρτηση και καμία σχέση με κόμμα μεγάλο ή μικρό και καμία οικονομική εξάρτηση, το 26% λέω και πάλι, είναι υψηλό ποσοστό για έναν εξάρτητο συνδυασμό. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το ποσοστό του πρώτου γύρου. Η διαφορά, όπως είπατε και είναι αντικειμενικό αυτό, ήταν φαινομενικά μεγάλη, όμως ήταν απολύτως αναστρέψιμο το αποτέλεσμα για όλους όσους γνωρίζουν καλά τα πράγματα της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθρέας και της Εκάλης και ειδικά την ανάγκη του κόσμου, τη λαχτάρα, δίψα, τολμώ να πω, των πολιτών για μια ανανέωση, ανανέωση όμως όχι στην τύχη, ανανέωση με ποιότητα. Αισθάνομαι πραγματική χαρά για δύο λόγους. Γιατί αυτό επετεύχθη από το μηδέν, να μην το λέω πάλι και κουράζω, χωρίς τις κλασικές και παραδοσιακές αβάντες που έχουν οι παραδοσιακοί συνδυασμοί των δημοτικών εκλογών, που είτε εμφανώς είτε υπογείως έχουν σχέσεις με κόμματα. Επετεύχθηκε λοιπόν από το μηδέν, ξεκίνησε ως ιδέα και πάθος ελαχίστων φίλων που μοιραζόμασταν τα ίδια ιδανικά και τις αρχές, γιατί βασικά θέλουμε, κυρία Αδάμ, να υπηρετήσουμε αρχές. Και η δεύτερη χαρά που γεύομαι είναι η χαρά στα πρόσωπα, στα βλέμματα, στις αντιδράσεις, τις έξαλλες εντός εισαγωγικών μπορώ να πω αντιδράσεις χαράς των συμπολιτών. Ίσως βοήθησε αυτή η ανατροπή, όπως λέμε όλοι, εγώ δεν το λέω ανατροπή, ίσως το suspense της βραδιάς των εκλογών, ίσως τελικά αυτό που είπαμε και πριν, η μεγάλη ανάγκη ανανέωσης, αλλά αυτή η χαρά που για πρώτη φορά γεύομαι από τους συμπολίτες σε εκλογές και ήταν η πέμπτη φορά που άμεσα λαμβάνω μέρος σε εκλογές, πρώτη φορά όμως ως υποψήφιος δήμαρχος, αυτή λοιπόν η χαρά, τονίζω και πάλι, ήταν πρωτόγνωρη από τους συμπολίτες. Κύριε Θωμάκου, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής? Εκείνοι τα αναδεικνύουν μέσα από ερωτηματολόγια που έχουμε διανύμει και μέσα από δημοσκοπήσεις που γίνονται ηλεκτρονικά. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς ακόμα και σήμερα, με πολύ μεγάλη διαφορά, το πρώτο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι αυτό που ήταν και πριν 50-60 χρόνια, δηλαδή η καθαριότητα. Μετά έρχεται ο ηλεκτροφωτισμός και στη συνέχεια η κατάσταση των πεζοδρομίων. Η καθαριότητα αναδεικνύεται σε πρώτο πρόβλημα, κατά την άποψή μας, όχι επειδή δεν υπάρχουν τα μέσα, αλλά γιατί δεν υπήρξε η σωστή οργάνωση και η σωστή εποπτεία. Ο ηλεκτροφωτισμός είναι πρόβλημα γιατί έχουμε ακόμα πολλές σκοτεινές γειτονιές και αυτό ευνοεί την εγκληματικότητα που υπάρχει, ειδικά στις πιο εύπορες συνοικίες του ενιαίου, του μεγάλου Δήμου μας. Και βέβαια τα πεζοδρόμια που έχουμε δεσμευθεί, όχι βέβαια για την κατασκευή τους σε σύντομο διάστημα, αυτό είναι αδύνατον, έχουμε όμως δεσμευτεί, κυρία Αδάμ, για την απελευθέρωση των πεζοδρομίων εντός 3 μηνών από την ανάληψη της νέας διοίκησης από παράνομα εμπόδια, ακόμα και από θάμνους. Για την καθαριότητα τι προτίθεστε να κάνετε? Στην καθαριότητα άμεσα λέμε ότι θα ξεκινήσουν επιτέλους να πλένονται και να απολυμμένονται οι κάδοι από τα πλυντήρια που έχει για αυτόν τον σκοπό ο Δήμος, αλλά δεν γίνεται με τρόπο συστηματικό. Λέμε επίσης ότι θα επισκευάσουμε τους κάδους που είναι ελαττωματικοί και είναι πάρα πολλοί αυτοί και να προσπαθήσουμε επιτέλους σε συνεργασία με τους πολίτες, δεν λέω τους δημότες, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει ο πολίτης.
ανεξαρτήτως που ψηφίζει. Να έχουμε επιτέλους κλειστούς κάδους στην Κηφισιά, στην Ερυθρέα και στην Εκάλη, σε ό,τι αφορά όμως το κύριο, το απευθείας πρόβλημα της καθαριότητας που είναι η αποκομιδή, εκεί θα πρέπει να το συντονίσουμε πολύ καλύτερα. Γιατί η Κηφισιά, έχοντας σταθμό μεταφόρτωσης στα όρια του Δήμου, ένα σπουδαίο έργο υποδομής του παρελθόντος, μπορεί να έχει πεντακάθαρη πόλη κάθε μέρα. Μπορεί δηλαδή το απορριμματοφόρο του Δήμου να κάνει και δύο, ακόμα και τρία δρομολόγια ημερησίως, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει μέχρι τον Χιτά, μέχρι την Χωματερή, όπως λέγεται, αλλά αδειάζει μέσα στην πόλη σε ειδικό χώρο το σταθμό μεταφόρτωσης. Τι σημαίνει για σας σεβασμός στον πολίτη? Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμός στον πολίτη είναι η αρχή μας, είναι η πηξίδα που θα μας οδηγεί. Σεβασμός στον πολίτη μαζί με το δημόσιο ήθος σημαίνει να μην υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, να μην αλλάζεις απόψεις και να μην μεταμορφώνεσαι, να ακούς, να ρωτάς, να δίνεις ευκαιρίες συμμετοχής, και θα το κάνουμε αυτό με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, στον πολίτη να εκφραστεί καθ' όλη τη διάρκεια της δημοτικής θητείας και όχι μόνο προεκλογικά. Σεβασμός στον πολίτη σημαίνει βασικά να τον αντιμετωπίζεις με ευθύτητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια, να απαντάς γρήγορα και άμεσα στα αιτήματά του, να απαντάς στις επιστολές του, στις αναφορές του, στα παράπονά του, και τελικά να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις του πολίτη στον χρόνο που έχει τάξει η πολιτεία και ο νόμος. Ξέρετε ότι είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, συγκεκριμένα από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, για να μην ξεχνάμε και την νομική μου ιδιότητα, εντός 10 ημερών να απαντώνται όλες οι επιστολές και αναφορές και εντός 20 ημερών να διεκπεραιώνονται υποθέσεις των πολιτών. Ίσως αυτές οι χρονικές περίοδοι να ακούγονται πολύ σύντομες, γι' αυτό και εάν κριθεί ότι η διοίκηση δεν είναι ικανή να απαντήσει σε αυτό το διάστημα, τότε πρέπει να εξηγήσει εγγράφως πάλι στον πολίτη για ποιον λόγο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την προθεσμία. Στο πρόγραμμά σας αναφέρεται αστική ανάπτυξη με οικονομικό τρόπο. Τι εννοείτε? Αστική ανάπτυξη με οικονομικό τρόπο είναι η αρχή του να γίνονται έργα με προσφορές, βεβαίως, με εξάντληση των δυνατοτήτων για χαμηλότερο δυνατό κόστος των έργων. Σημαίνει επίσης ανάπτυξη των κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων που μπορούν να δώσουν μία διέξοδο στην τοπική ανεργία, ακόμα και σε αρμοδιότητες που ίσως ο Δήμος με βάση μέτρα πιο σκληρά που ενδεχομένως να επιβληθούν θα μπορούν να ασκηθούν από τέτοιες συνενώσεις, κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις που μπορούν να συγκροτηθούν ακόμα και από πρώην εργαζομένους του Δήμου, εφόσον στο μέλλον συνταξιοτηθούν ή ομιγένετο αναγκαστούν να οδηγηθούν στην έξοδο, πράγμα το οποίο δεν το βλέπω και βεβαίως θα το υπερασπιστούμε όσο μπορούμε. Αστική ανάπτυξη με οικονομικό τρόπο είναι βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος και είναι όλα εκείνα τα μέτρα που αφορούν είτε παρεμβάσεις στην πόλη, στο περιβάλλον της πόλης, στο φυσικό και δομημένο, είτε υπηρεσίες στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση, που μπορούν να παρασχεθούν σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό παράγοντα, και εννοώ τη δυνατότητα μικρών ή και μεγαλύτερων χορηγιών. Εμείς σκοπεύουμε να αναπτύξουμε το τμήμα χορηγιών με έναν τρόπο, θα έλεγα, επαγγελματικού επίπεδου εννοώ, όπου θα μπορεί κάθε πολίτης, ακόμα και ένα συμβολικό μικρό ποσό, να γίνεται χορηγός του Δήμου του. Μια από τις βασικές θέσεις σας είναι η διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου. Σε τι ενέργεια σχεδιάζετε να προβείτε για να το πετύχετε αυτό? Άμεσα με την ανάληψη της διοίκησης θα δημιουργηθεί οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, όχι γιατί έχουμε κάποια υποψία
ή γιατί θέλουμε να αποδοθούμε σε κυνήγι μαγισσών, αλλά πιστεύουμε ότι χρέος κάθε διοίκησης, ακόμα και μιας διοίκησης παλαιάς που επανεκλέγεται, είναι να ενημερώσει τους πολίτες για την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου με κάθε λεπτομέρεια, να το εμφανίσει, να το αναρτήσει το αποτέλεσμα αυτό. Να μάθουν επίσης οι πολίτες, θα θέλαμε στην περίπτωση της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθρέας και της Εκάλης, πού κατευθύνονται τα δημοτικά τέλη, πού κατευθύνονται οι εισφορές σε χρήμα που έχουν υποβληθεί οι πολίτες. Στη συνέχεια βέβαια θα προσπαθήσουμε σε πραγματικό χρόνο, real time, να αναρτούμε στο διαδίκτυο οτιδήποτε σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση του Δήμου, δηλαδή διαγωνισμοί, προμήθειες, μετέχοντες διαγωνισμούς, προσφορές τους, κατακυρώσεις, άδειες. Όλες οι αποφάσεις που έχουν κόστος θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο. Από ό,τι γνωρίζετε, σε τι κατάσταση είναι τα οικονομικά του Δήμου? Δεν μπορούμε να έχουμε άμεση γνώση. Έχουμε ζητήσει μάλιστα στοιχεία για τον επικείμενο ισολογισμό και τα αναμένουμε, διότι ο ισολογισμός ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό που διακηρύσει η διοίκηση του Δήμου για πλεονασματικό Δήμο είναι πέρα για πέρα βάσιμο, παρά το ότι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς ο Δήμος μας έχει αρκετές οφειλές σε ιδιώτες, εργολάβους, προμηθευτές και μάλιστα πολλών ετών. Τι προτίθεστε να κάνετε για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή? Μάλιστα. Έχει πληγεί η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο μάλιστα ειδικά έχει γονατίσει στην πόλη μας. Πέραν του ότι νομίζουμε ότι η πόλη μας έχει κορεστεί από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν συνιστούν υγιή και πραγματική ανάπτυξη και θέλουμε να λάβουμε μέτρα τόνωσης του τοπικού εμπορίου, προσελκύοντας τους καταναλωτές που απομακρύθηκαν για να πάνε στα μεγάλα εμπορικά, τα μολ, για διαφόρους λόγους. Θέλουμε λοιπόν να τους ξανακερδίσουμε, να κάνουμε ελκυστική την τοπική αγορά της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, που είναι πολύ αξιόλογη στη Νέα Ερυθρέα η αγορά. Μάλιστα, κατά την άποψή μου, προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες από ό,τι η αγορά της Κηφισιάς, μπορώ να πω. Να δημιουργήσουμε λοιπόν κίνητρα, να φέρουμε τους εμπόρους σε επαφή μεταξύ τους, να συνεργαστούν, να συνεταιριστούν πάνω σε κάποιες δυνατότητες προβολής από κοινού, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις open mall με κοινές δράσεις και όσον αφορά βέβαια αυτή καθ' αυτή την επιχειρηματικότητα που μπορεί να είναι υπηρεσίες που στερείται τώρα η πόλη, γιατί εμείς θέλουμε στην πόλη μας να βρίσκει κάποιος τα πάντα όλα. Εκεί σκεφτόμαστε καταρχήν όπου σήμερα υποκριτικά απαγορεύονται κάποιες χρήσεις αυτονόητες όπως γραφεία στην Κηφισίας ή στη Χαριλάου Κούπη ή στην Τατοίου σε βασικούς οδικούς άξονες πυκνής κυκλοφορίας, να μην επιτρέπονται γραφεία, δεν εννοούμε για κτίρια γραφείων προς Θεού, εννοούμε για τα υπάρχοντα κτίσματα με τους δεδομένους πολυδομικούς περιορισμούς όπου θα μπορέσει να στεγαστεί μια εταιρεία υπηρεσιών, μια ασφαλιστική, μια τράπεζα, μια άλλη εταιρεία που προσφέρει κάποιες υπηρεσίες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε γραφείο επιχειρηματικότητας όπου θα δίνουμε με ψηφιακή απεικόνηση σε ενδιαφερόμενους νέους ή και ανέργους υποψήφιους επιχειρηματίες που έχουν δυνατότητα να επενδύσουν κάτι. Θα τους δίνουμε χρήσιμες συμβουλές για το ποιες χρήσεις λείπουν από την πόλη, τι επιτρέπεται πού, πού η πόλη είναι κορεσμένη από κάποιες χρήσεις. Θα δημιουργήσουμε κίνητρα και θα έχουμε και ένα συμβούλιο επιχειρηματικότητας, κυρία Αδάμ, σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε. Όλα αυτά με σκοπό να όχι μόνο να τονίσουμε το τοπικό εμπόριο που, όπως είπαμε, έχει πληγεί και από άστοχες επιλογές του παρελθόντος της διοίκησης, αλλά να φέρουμε και επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις βέβαια μη οχλούσες που θα λειτουργούν με συγκεκριμένο ωράριο και πάντοτε βέβαια με εξασφαλισμένους τους χώρους στάθμευσης. Οπότε όλα αυτά θα εξυπηρετήσουν πάρα πολύ τους νέους επιχειρηματίες της πόλης. Ελπίζουμε πως ναι. Με δεδομένο ότι τα χρήματα που δίνει η κεντρική διοίκηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν μειωθεί σημαντικά, περίπου στο 60%, από πού θα λύσετε τους πόρους για την υλοποίηση του προγράμματός σας? Ναι. Το
πρόγραμμά μας καταρχήν δεν είναι τόσο φιλόδοξο οικονομικά. Αν το διαβάσετε προσεκτικά, για τεχνικά έργα δεν προβλέπονται παρά ελάχιστες παρεμβάσεις. Ωστόσο, δεν θα παραιτηθούμε της προσπάθειας που είναι αυτονόητη για κάθε αυτοδιοικητικό φορέα, για κάθε Δήμο, της διαρκούς διεκδίκησης πόρων, μαζί όμως με την συνεχή προσπάθεια για εξοικονόμηση πόρων με οικονομίες κλίμακος, δηλαδή για ορθολογικούς διαγωνισμούς με βάση τιμές αγοράς και όχι τιμές εκτοξευμένες. Θέλουμε επίσης να αξιοποιήσουμε περισσότερο το υπάρχον έμψυχο δυναμικό του Δήμου σε διαφόρους τομείς, έτσι ώστε να αποφεύγουμε αναθέσεις έξω, σε γραφεία ή συνεργεία, να αναπτύξουμε περισσότερο το μηχανοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μας, τους μηχανικούς του Δήμου μας, οι οποίοι είναι πολλοί και μπορούν κάλλιστα και άριστα να καταρτίζουν μελέτες και να μην ξοδεύουμε χρήματα σε υπηρεσίες ιδιωτών έξω. Θέλουμε επίσης, κυρία Αδάμ, να, όπως είπα και πριν, αλλά το επαναλαμβάνω εν συντομία, να πείσουμε, να εμπνεύσουμε, να προσελκύσουμε χορηγίες, και δεν εννοώ για χορηγίες μεγιστάνων. Εννοώ για τον απλό πολίτη που θα αποκτήσει μία διαρκή σχέση ανταπόδοσης και ανταμοιβής από τον Δήμο, με τον Δήμο, αναγνώρισης της χορηγίας έστω των 10-20 ευρώ με πολλούς τρόπους. Τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε... Οι χορηγίες, όπως είπα και πριν, στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης, γιατί είναι τομείς που έχουν δοκιμαστεί εξαιτίας της κρίσης και της συρρήκνωσης των οικονομικών. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, που ίσως και στην πόλη σας να υπάρχουν οικονομικά ασθενέστεροι συμπολίτες σας, σε τι ενέργειες θα προβεί ο Δήμος, τι δράσεις μπορείτε να κάνετε? Υπάρχουν πραγματικά οικογένειες και άτομα που έχουν ανάγκη και το πιάτο φαγητό. Και βέβαια θα τολμήσω να πω ότι κανένας μας δεν μπορεί να είναι σίγουρος και για τον εαυτό του ακόμα, για το μέλλον. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ μας. Η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, δηλαδή, πιστεύω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι επιτυχημένη όσο θα έπρεπε. Σε ό,τι αφορά την επίσημη αλληλεγγύη, την κάθετη, από τον Δήμο, τη διοίκηση προς τον πολίτη, και επειδή υπάρχουν εκτός από τις εμφανείς περιπτώσεις και πολλά βουβά δράματα, όπως τονίζω, στην περιοχή μας, πίσω από τείχους με ψηλές μάντρες υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν περιπτώσεις που πτώχευσαν απότομα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να τις ανακαλύψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, να απλώσουμε περισσότερο το κοινωνικό δίκτυο και δίκτυο του Δήμου και το κοινωνικό του υπηρεσιών, να μπορέσουμε με τη βοήθεια θελοντών ιατρών να παρέχουμε και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων σε απόρους που υπάρχουν, σας βεβαιώ, ακόμα και φαρμακευτική περίθαλψη, χορήγηση φαρμάκων σε απόρους και πάλι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με την Εκκλησία, που έχουμε συζητήσει ήδη σχετικά, και άλλα κοινωνικά παντοπολία, σε κάθε ενορία να υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο, ακόμα σε συνεργασία με την Μητρόπολη Αμαρουσίου και Φυσιάς και Οροπού, μπορούμε, όπως μας έχουν πληροφορήσει, να αξιοποιήσουμε ειδικά προγράμματα και να δημιουργήσουμε και βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό για απόρους. Ωραία. Κύριε Θωμάκος, νέος δήμαρχος, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους συνδυμότες σας? Ναι. Πρέπει καταρχήν και οφείλουμε διαρκώς να τους ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή τους στις εκλογές των δύο Κυριακών, και βέβαια όσους τίμησαν τον συνδυασμό δύναμη ελπίδας, συμμαχία πολιτών και Φυσιάς, Νέας Ερυθρέας και Κάλλης, για την εμπιστοσύνη τους και την πρώτη, τόνισα την αξία της πρώτης Κυριακής και του υψηλού ποσοστού κατά τη γνώμη μας, και της δεύτερης Κυριακής. Γενικότερα όμως, επειδή το τελικό αποτέλεσμα προφανώς από μια απλή ματιά προκύπτει ότι είναι αποτέλεσμα κοινωνικών συγκλήσεων ευρυτάτων και συμπαράταξης κοινωνικής, συμμαχίας κοινωνικής, αυτό το μήνυμα θέλουμε να το διαφυλάξουμε. Θεωρούμε ότι ο πολίτης, ειδικά όταν συμπιέζεται και ειδικά όταν πλέον έχει επιβαρυνθεί από πολλά, στέλνει
υγιή μηνύματα, μηνύματα δηλαδή γνήσιας ανανέωσης, αυτό να το κρατήσουμε, να το διαφυλάξουμε. Ζητούμε να είναι αυστηροί και δίκαιοι με τη νέα διοίκηση του Δήμου. Ζητούμε να είναι αλληλέγγυοι μεταξύ τους και βεβαίως να συμμετάσχουν στις πολλές ευκαιρίες που θα δώσουμε στις συμπολίτες και τους συμπολίτες της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθρέας και της Εκάλης για συμμετοχή. Σε λίγους μήνες θα δούνε συνοικιακά συμβούλια, επιτροπές γειτονιάς, θα δούνε τακτικές συνελεύσεις μέσα στα σχολεία των συνοικιών και άλλα πολλά. Και τους καλούμε να συμμετέχουν σε αυτά, αλλά και να μην συμμετέχουν στον επιθυμητό βαθμό, εμείς θα τα κάνουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών σε όλες αυτές τις δράσεις. Κύριε Θεπάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική θητεία. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία και σας εύχομαι πάντοτε υγιή και ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή face to face έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.